Καλημέρα στον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, τον καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος επιτροπής των ειδικών. Να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Βατόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Είναι καλά, κύριε Βατόπουλε. Είναι λίγο παγωμένη η εικόνα, θα την ξεπαγώσουμε, κύριε Βατόπουλε. Θα σας δούμε κανονικά. Για πάμε λοιπόν. Τι το ρώτησες? Αν θα είναι καλά τα Χριστούγεννα. Εξαρτάται λίγο και από εμάς. Με την έννοια της προσοχής που πρέπει να δείξουμε, του εμβολιασμού, των rapid test που πρέπει να κάνουμε πριν, ή των self-test που πρέπει να κάνουμε πριν από κάθε κοινωνική. Δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε καθηγητά μου. Να δοκιμάσω λίγο καλύτερα τώρα. Για να σας δούμε. Ναι, λέω ότι εξαρτάται και λίγο από εμάς. Με την έννοια της εφαρμογής των μέτρων, της μάσκας, της αποφυγής των μεγάλων συγκεντρώσεων, του self-test που πρέπει να κάνουμε πριν πάμε σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Εξαρτάται βέβαια και από την πορεία της επιδημίας γενικότερα, από τη νέα παραλλαγή. Δυστυχώς δεν είναι καλή η συμπεριφορά ακόμα. Δεν έχουμε καταλάβει πλήρως. Αυτό. Για την Όμικρον λέτε, αυτό είπατε, ότι εξαρτάται και από την νέα παραλλαγή. Τι φοβόμαστε για την Όμικρον? Δεν φοβόμαστε κάτι συγκεκριμένο. Απλώς δεν είναι ακόμα κατανοητό κατά εμένα η συμπεριφορά της. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική. Αυτό φάνηκε στη Βρετανία, όπου γενικά διασφαίρεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την. Κατά πόσο είναι πιο παθογονική το γόνο από την Δέλτα, δεν φαίνεται να είναι. Και επίσης κατά πόσο είναι ανθεκτική στα εμβόλια, ούτε εκεί φαίνεται να είναι ιδιαίτερα περισσότερο. Τότε γιατί κλείνει η Ολλανδία, πάει σε ολικό lockdown, γιατί ο Biden κάνει δραματικό διάγγελμα, όπως μας έλεγε ο Μιχάλης Ογκυνατίου, υπάρχει βιασύνη, καλά κάνουμε εμείς και είμαστε λίγο πιο... Κάνει ο αργά παρά με δουλειά ενδεχόμενα. Με την έννοια, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τα θέματα σχέση με το εμβόλιο και την παθογονικότητα, καλό είναι κανείς να προσπαθήσει να καθυστερήσει την διασπορά αυτού του ιού. Ναι. Ώστε να μην αρρωστήσουμε όλοι μαζί πάλι. Άρα μήπως έπρεπε και εμείς να πάρουμε αντίστοιχα μέτρα, κύριε Βατόπουλε? Το ρωτώ γιατί λέγαμε και πριν, τα τουριστικά καταλήμματα για τις γιορτές είναι κατάμεστα. Δεν υπάρχει ούτε ράντζο. Ο κόσμος προγραμματίζει έξοδο, ταξίδια, ρεβεγιόν κτλ. Ο κόσμος δεν έχει πάρει κάποιο μήνυμα ότι είμαστε ξανά σε μια κατάσταση γενικού συνεγερμού. Άρα, παιδιά, μείνετε στο σπίτι μέχρι μια οικογένεια ακόμα, μην ταξιδέψετε. Είμαστε σε μια πιο χαλαρή φάση. Κοιτάξτε, ήδη υπάρχει το θέμα στα σύνορα, ότι δεν μπαίνει κανείς στην Ελλάδα χωρίς να έχει κάνει μοριακό τεστ. Ήδη υπάρχουν οδηγίες για τα ξενοδοχεία, για τα κέντρα, πάνε μόνο εμβολιασμένοι. Ναι, αλλά και εμβολιασμένοι κολλάνε. Αλλά από την άλλη μεριά, γενικώς η πολιτεία παίρνει μέτρα τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να είναι και αποδεκτά από την κοινωνία, και επίσης υπάρχει και το θέμα της οικονομίας. Μάλιστα. Την οποία η πολιτεία συνυπολογίζει. Ναι. Δεν θα έπρεπε να δούμε και εμείς λίγο τώρα αυτό που λέει και ο Άκης, κάποια μέτρα, γιατί και οι εμβολιασμένοι κολλάνε? Αυτό που είχαμε πέρσι, που υπήρχε ισχυρή σύσταση να κάνουμε μάλι μια οικογένεια ρεβεγιών. Γιατί ο κόσμος καλαθώνει, ο αριθμός των νεκρών είναι μεγάλος, χάνουμε καθημερινά τόσους συναδελφούς. Συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό βγαίνω και εγώ στην τηλεόραση κάθε μέρα και όλοι οι συναδελφοί μας, ακριβώς για να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να εμβολιαστούμε με την τρίτη δόση και να κάνουμε self-test πριν πάμε στα ρεβεγιόν. Και εμπάρχει τόσο καλά κάνει η πολιτεία που απαγορεύει στους μη εμβολιασμένους να κινηθούν όπως θα θέλανε. Ναι. Και επίσης υπάρχουν ήδη τα μέτρα και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και παντού. Ναι. Και εμπάσχει περιπτώσει, όπως σας είπα στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό κάθε ένας από εμάς να συνειδητοποιήσει την κατάσταση. 2 χρόνια τώρα λογικά πρέπει να την έχει συνειδητοποιήσει και να είναι προσεκτικός. Η Όμικρον, καταρχήν να ξεκαθαρίσω, ναι, δεν πιστεύω ότι η Όμικρον, εκτός είναι πολύ μεταδοτική,
Και καθόλου παθογόνος να μην είναι περισσότερο παθογόνος, mm-hmm. είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει πάρα πολλά κρούσματα και άρα πάρα πολλά βαριά κρούσματα. Mm-hmm. Συνεπώς είναι μια κατάσταση που αρκετά ανησυχητική, έτσι κι αλλιώς. Και για το εμβόλιο δεν ξέρουμε ακριβώς, ή μάλλον ήδη οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι χρειάζεται τρίτη δόση. Δεν είναι ανθεκτική στο εμβόλιο, δεν είναι τέτοιο θέμα, άρα είναι άχρηστο το εμβόλιο. Mm-hmm. Γιατί πολλοί λένε ότι καλό είναι, δεν πειράζει να βγει το καινούργιο εμβόλιο που θα πιάνει και την όμικρον. Αυτό δεν ισχύει. Το τρέχον εμβόλιο πιάνει και την όμικρον, απλώς χρειάζεται και η τρίτη δόση.